μεγάλο ποσοστό του αγροτικού κόσμου θα πάψει να εισπράττει κοινοτικές επιδοτήσεις μέσα στο 2008, σύμφωνα με το πλαίσιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το λεγόμενο έλεγχο υγείας. Άμεση ήταν η αντίδραση βουλευτών της αντιπολίτευσης, όπως ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσιρόνης, ο οποίος κάνει λόγο για αδράνεια από την πλευρά της κυβέρνησης. Μέσα στο 2008, περίπου 250.000 Έλληνες αγρότες θα πάψουν να εισπράττουν κοινοτικές επιδοτήσεις και συνεπώς θα σταματήσουν κάθε αγροτική δραστηριότητα. Η Ελλάδα πλέον θα έχει μονοψήφιο αριθμό στην εκατοστιαία σύνθεση του ενεργού αγροτικού δυναμικού και το λεγόμενο ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών θα έχει ολοκληρωθεί. Πράγματι είναι μια δύσκολη στιγμή για τον αγροτικό τομέα της χώρας, καθώς η αδυναμία της κυβέρνησης να εφαρμόσει ένα αξιόπιστο και ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των επιδοτήσεων, των αγροτικών επιδοτήσεων για τους αγρότες, είχε ως συνέπεια η αρμόδια επίτροπος Μάριαν Φίσερ Μπόελ για τα αγροτικά ζητήματα, η αρμόδιος επίτροπος του αγροτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε και είπε, και μάλιστα είπε ως ηλυμένη απόφαση, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει τη διαδικασία παρακράτησης του 10% των αγροτικών επιδοτήσεων από όλα τα προϊόντα, για όλα τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν. Και αυτό γίνεται για τους λόγους ότι η χώρα μας, η ελληνική κυβέρνηση, δεν μπόρεσε να εφαρμόσει ένα εθνικό σύστημα ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, ένα σύστημα το οποίο θα είναι και αξιόπιστο και θα μπορέσει έτσι ώστε να μπορεί να καταγράψει όλα αυτά τα αγροτεμάχια τα οποία είναι επιλέξιμα, γιατί έχει καταγράψει αγροτεμάχια τα οποία δεν είναι επιλέξιμα, δεν μπόρεσε να κάνει επιτόπιους αποτελεσματικούς ελέγχους, δεν μπόρεσε να εφαρμόσει ένα σύστημα καταγραφής των ζώων, του ζωικού κεφαλαίου. Και συνεπώς για όλα αυτά τα ζητήματα η κυβέρνηση είναι υπόλογη που δεν μπόρεσε να εφαρμόσει αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Για όλους αυτούς τους λόγους.